Στα χέρια των ηγετών των δύο κοινοτήτων και των διαπραγματευτών τους βρίσκεται το προσχέδιο του κοινού εγγράφου οδηγού για τις συζητήσεις στο κεφάλαιο ασφάλεια εγγύησης που ετοίμασε ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΕΝ Παρθέιντε. Και η Ελληνοκυπριακή πλευρά ετοιμάζει τα σχόλιά της. Σε μια σύντομη, έστω και σε τυπικό επίπεδο. Μόνο το ότιμο σε παραδόθηκε και το έφτασε. Έστω και κάτι σε διαφορά το περιεχόμενο. Θα δώσουμε ένα απαντήσεις όμως στον κύριο Ναϊτά. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, σε έναν παράζ διαδοχικών επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς, τους ενημέρωσε ξεχωριστά για το περιεχόμενο του εγγράφου. Ενώ αυτή την ώρα ενημερώνει και την ομάδα στήριξης του διαπραγματευτή. Το έγγραφο αυτό θα διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις στο Crans Montana, θέτοντας τα υποδιαπραγμάτευση θέματα. Σημειώνοντας ότι μέσω και του εγγράφου αυτού τίθεται επιτάπητο στο κεντρικό ζήτημα των εγγύσεων και της ασφάλειας, γίνεται αντιληπτή κρισιμότητα της διάσκεψης στην Ελβετία. Θεωρούμε ωστόσο ότι είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ που θα κριθούν όλες οι πλευρές και θα διαφανεί αν υπάρχει πολιτική βούληση για λύση από πλευράς Τουρκίας. Από πλευράς του, ο Σντιλναμί επέδωσε το προσχέδιο του κοινού εγγράφου στον Μουσταφά Ακιντζή, ο οποίος αύριο θα ενημερώσει συλλογικά τα λεγόμενα κοινοβουλευτικά κόμματα στα κατεχόμενα. Λίγα 24 ώρα πριν από την κρίσιμη επανασύγκληση της διάσκεψης για την Κύπρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναλαμβάνει την ανάγκη η Τουρκία να μετακινηθεί από τις αδιάλακτες της θέσης. Ως μόνιμο μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ως ενδιαφερόμενο μέρος που θα λάβει μέρος στις επερχόμενες συνομιλίες, η αλληλεγγύη και η στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στις προσπάθειές μας για επιτυχή αντιμετώπιση του κεφαλαίου της ασφάλειας και των εγγυήσεων, και όχι μόνο βεβαίως, φέρει αποφασιστικό βάρος. Πιστεύουμε σενάρα ότι η πρόοδος σε αυτό το κεφάλαιο, όπως εξάλλου δήλωσε πρόσφατα και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, είναι ουσιαστικό στοιχείο στην εξέβρεση συνολικής συμφωνίας, θα δημιουργήσει σοβαρές προοπτικές για περαιτέρω γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών κατά τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, ώστε να επιτευχθεί όχι μόνο ουσιαστική πρόοδος, αλλά μια συνολική λύση του Κυπριακού. Η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών θα ολοκληρωθεί αύριο και μεθαύριο με τον κύριο Σιζόπουλο και την κυρία Θεοχάρους αντίστοιχα.